Άρτεμις Βασιλάκη, καλώς ήρθες. Σίγουρα αυτή τη φορά επέστρεψες πολύ γεμάτη στη βάση σου, γιατί ένα όνειρο ζωής, από τα πολλά που βέβαια κάνεις φαντάζομαι, πραγματοποιήθηκε με την παρουσία σου στην Ιαπωνία, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, για πρώτη φορά στην καριέρα σου. Όντως γύρισα γεμάτη νέες εμπειρίες, είδα πολλά καινούργια πράγματα και αυτό θα με βοηθήσει πάρα πολύ στη συνέχεια μου. Σίγουρα αυτή τη στιγμή σου έφτανε και μόνο που βρέθηκες εκεί. Δεν ξέρω να το πω έτσι λαϊκά, ήσουν ψαρωμένη στον αγώνα. Η αλήθεια είναι ότι είχα αγχωθεί πάρα πολύ, ειδικά στο 200 ελεύθερο, πρώτη μου κούρσα σε μια τέτοια διοργάνωση. Μπορώ να πω ότι με βοηθήσανε πάρα πολύ τα παιδιά, τα πιο μεγάλα που ήμουν μαζί τους. Με συμβουλέψανε στο πώς να μην αγχώνομαι τόσο πολύ στις κούρσες μου και να κοιτάω καθαρά το δικό μου κομμάτι. Αλλά θεωρώ ότι μια τέτοια εμπειρία σε μια τέτοια μικρή ηλικία είναι πάρα πολύ σημαντική. Είχες δυνατότητα να δεις από κοντά και μια αθλήτρια που είναι πρότυπο για σένα, μας το έχεις πει πριν πας και έγινε αυτό. Έτσι θέλω να μας περιγράψεις την εμπειρία αυτή. Ναι, χάρηκα πάρα πολύ που την είδα από κοντά. Είδα λίγο πώς κινείται στο χώρο, στην πισίνα, στο ζέσταμά της, έξω από το νερό. Μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί ήθελα να δω λίγο γενικά, όχι μόνο η Λεντέκη και οι υπόλοιπες μεγάλες αθλήτριες στο κολύμπι, πώς κινούνται και πώς διαχειρίζονται όλο αυτό το. Γιατί είναι μεγάλη διοργάνωση και για εκείνες. Και έχω πάρει πάρα πολλά από αυτές και νομίζω θα με βοηθήσουν. Σου είπε κάτι, σου έδωσε κάποια συμβουλή? Η αλήθεια είναι ότι δεν μου μίλησε και πάρα πολύ, αλλά είδα εγώ και αυτό φτάνει. Βεβαίως, μία κολυμβήτρια που είναι κριτικιά και είναι και αυτή πάρα πολύ έμπειρη και ήταν εκεί, είναι η Άννα Ντουντουνάκη. Φαντάζομαι με την Άννα θα μίλησε περισσότερο. Μίλησα και με την Άννα και είναι πάρα πολύ καλή κοπέλα, συμπαθητική. Με βοήθησε και αυτή αρκετά. Με βοήθησαν επίσης και η Γεωργία Δαμασιώτη, που ήταν και αυτή μαζί μου, και η Ελένη Κοντογιώργου. Ουσιαστικά με αυτά τα κορίτσια αυτά έκανα πάρα πολύ καλή παρέα αυτές τις μέρες. Με βοηθήσαν αρκετά και μες στο χώρο της πισίνας, τον ώρα του αγώνα, με υποστηρίζανε πάρα πολύ. Αλλά με την Άννα έχω μια ιδιαίτερη σχέση, εφόσον είναι και αυτή από εδώ από την Κρήτη. Οπότε ναι. Βάλε μας λίγο στο κλίμα εμάς που δεν μπορούμε να πάμε εύκολα σε τέτοια χώρα. Πώς ήταν οι αγώνες, η οργάνωση, το κολυμβητήριο και λίγο να μας περιγράψεις και πώς ήταν και η πόλη, αφού πρόλαβες και είδες λίγο τη Φουκουόκα. Είναι πολύ οργανωμένη η πόλη. Δεν θα δεις καθόλου σκουπίδια στο δρόμο, τίποτα. Όλα ήταν πολύ οργανωμένα. Είχαν οργανώσει ακόμα και την τελευταία λεπτομέρεια για να γίνουν σωστά αυτοί οι αγώνες. Είδαμε πολλά πράγματα, είδαμε ναούς. Είδαμε το Βούδα, προλάβαμε και είδαμε αρκετά πράγματα. Η καινούργια χρονιά που έρχεται είναι Ολυμπιακή χρονιά. Όσο και αν φαίνεται μακρινό, υπάρχουν ελπίδες. Θα κυνηγήσουμε στο Παγκόσμιο, στην Τόχα, την πρόκριση στα 4x200, στη Σκυτάλη, το οποίο είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι εφικτό. Και αν καταφέρουμε και κάτι σε ατομικό, θα ήταν ακόμα καλύτερο. Είναι ένας στόχος μεγάλος, αλλά έτσι έχουμε μάθει, να βάζουμε μεγάλους στόχους. Πότε και είναι η Τόχα? Η Ντόχα είναι το Φεβρουάριο. Είναι το Φεβρουάριο, είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Είχε ακυρωθεί λόγω της Φουγκουόκα που είχε ακυρωθεί εκείνο λόγω COVID. Οπότε γίνονται δύο απανωτά. Εκεί θα γίνει η πρόκριση για τις σκυτάλες. Οπότε θα επενδύσουμε πάνω σε αυτό. Έχουμε το χρόνο, μπορούμε να δουλέψουμε. Έχει όρεξη η Άρτεμις, είναι παιδί που δουλεύει. Οπότε νομίζω ότι έχουμε πολλές πιθανότητες να καταφέρουμε. Προφανώς και είναι όνειρο που κάνω και έκανα από μικρή. Είναι δύσκολο να το σκεφτώ από τώρα, αλλά ποτέ δεν μπορείς να πεις σε κάτι το οποίο δεν ξέρεις αν θα γίνει.